Στην άλλη τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, πρώην αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Όπως είπαμε και προηγουμένως στην εκπομπή, βρίσκεται στην Κύπρο για μια εκδήλωση στην οποία θα συμμετέχει και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Χάρης Γεωργιάδης. Κύριε Σταϊκούρα, καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Ξέρετε, παρότι η κυπριακή οικονομία έχει δείξει σημάδια ανάκαμψης, αντιμετωπίζει βεβαίως τα προβλήματά της, ιδιαίτερα στο επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η Ελλάδα, παρότι εισήλθε στο μνημόνιο πολύ νωρίτερα από την Κύπρο, φαίνεται ότι αντιμετωπίζει πολύ σοβαρότερα προβλήματα. Και ίσως ο ορίζοντας εξόδου από την κρίση να μην φαίνεται ακόμη. Ωραία. Έχετε δίκιο στην διατύπωση και στην διαπίστωση την οποία κάνατε. Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα μπήκε πρώτη στα μνημόνια και είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα η οποία δεν έχει βγει ακόμα τα πρώτα από τα μνημόνια. Και αυτό πού οφείλεται κυρίως? Οφείλεται στο γεγονός ότι στην αρχή της κρίσης και τα δύο τελευταία χρόνια ακολουθούμε εν πολλής στο σκέλος της δημοσιονομικής πολιτικής εσφαλμένο μείγμα. Πώς? Αυξάνοντας υπερβολικά τους φόρους, η ίδια η κυβέρνηση, το ίδιο το οικονομικό επιτελείο, την προηγούμενη εβδομάδα παραδέχθηκε ότι είναι επιλογή της η αύξηση των φόρων αντί να μειώνουμε δαπάνες. Το αντίθετο από ό,τι έκανε η Κύπρος και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή δεν ήταν η συνταγή που ακολούθησε και η κυβέρνηση Σαμαρά και η κυβέρνηση Παπανδρέου και Παπαδήμου? Σας έκανα μια διάκριση. Πρώτο και τρίτο μνημόνιο έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Εν πωλής, σε ένα ποσοστό περίπου 65 με 70%, η δημοσιονομική προσαρμογή στηρίχθηκε στην αύξηση των φόρων. Όχι, το 2012, στο δεύτερο μνημόνιο, δεν ακολουθήσαμε την ίδια συντάγη. Αλλάξαμε το μείγμα και κατά 70% ήταν περικοπές στις δαπάνες, μεταξύ των οποίων, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, ήταν και μισθοί και συντάξεις. Τι πετύχαμε όμως? Πετύχαμε σε δύο χρόνια μία ύφεση την οποία παραλάβαμε το 2012 στο 7,5 με 8% και ένα πρωτογενές έλλειμμα στο 3% σε δύο χρόνια να τα γυρίσουμε σε θετικό πρόσημο. Σας θυμίζω ότι η Ελλάδα από την αρχή της κρίσης μέχρι και σήμερα που μιλάμε, η μοναδική χρονιά που είχε θετικό πρόσημο η ανάπτυξή της ήταν το 2014. Και ήταν και η πρώτη χρονιά που πέτυχε πρωτογενή πλεονάσματα. Τι κάναμε μετά? Το 2014 ξεκινήσαμε να μειώνουμε φορολογικούς συντελεστές. Το αντίθετο από ό,τι γίνεται σήμερα. Άρα η πρώτη παρατήρηση είναι ότι η βασική αιτία είναι το λανθασμένο μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής. Το δεύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλές χώρες, με πολύ πιο έντονο τρόπο η Ελλάδα, είναι η υλοποίηση διαθεωρητικών αλλαγών. Η σημερινή κυβέρνηση καθημερινά βλέπετε τα φαινόμενα σε εμβληματικές επενδύσεις που πάνε να γίνουν στην Ελλάδα, έχει δείγματα αλλεργίας στην υλοποίηση αυτών. Άρα πρέπει να πιστεύει. Ωστόσο επιδεικνύει μία μετατόπιση ως προς τις θέσεις που αρχικώς υποστήριζε. Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις, όχι σε επενδύσεις. Θα συμφωνήσω σε αυτό που λέτε. Υπάρχει μια μετάλλαξη και κάποιες οβιδιακές μεταμορφώσεις, αλλεκτικές. Η ουσία είναι τι γίνεται στην πράξη. Το να λες ότι θέλω επενδύσεις, αλλά να μειώνεις το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Το να λες ότι θέλω επενδύσεις, αλλά να αυξάνεις τους φόρους στις επιχειρήσεις και τις ασφαλιστικές εισφορές. Το να λες ότι θέλω επενδύσεις, αλλά να αυξάνεις τις οφειλές του κράτους προς τον ιδιωτικό τομέα, στερώντας πολύ την ρευστότητα από την πραγματική οικονομία. Το να λες ότι θέλεις επενδύσεις, αλλά η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ, των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων, να είναι αργή και χαμηλή. Το να λες ότι θέλεις επενδύσεις, αλλά το μισό σου υπουργικό συμβούλιο και πολλά μέλη της κυβερνητικής πλειοψηφίας να βάζουν συνεχώς εμπόδια στην υλοποίηση αυτών, δείχνει ότι άλλα λες και άλλα κάνεις. Και μία παρατήρηση ακόμα, γιατί έχω αφήσει για να πάρει το ένα σκέλος του ερωτήματός σας. Πράγματι, το τρίτο μνημόνιο στην Ελλάδα ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2018. Ουσιαστικά όμως η χώρα δεν βγαίνει από τα μνημόνια. Εδώ είναι το ερώτημα, αν θα είναι το τελευταίο ή αν θα ακολουθήσει και τέταρτο. Ακούστε, δείτε, όταν η κυβέρνηση έχει ψηφίσει μέτρα για μετά το 2018, όχι λίγα μετά, 5,1 δισεκατομμύρια ευρώ, μεταξύ των οποίων είναι μια σημαντική μείωση των συντάξεων το 2019 και μια συρρήκνωση του αφορολόγητου κατά 35% το 2020. Για ποια έξοδο ουσιαστική από τα μνημόνια μπορούμε να μιλάμε? Είμαστε μοναδική χώρα που τελειώνει ένα πρόγραμμα και η κυβέρνηση ήδη έχει ψηφίσει μέτρα
για μετά τη λήξη του προγράμματος. Όταν η κυβέρνηση έχει ψηφίσει για την υλοποίηση πολύ υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων για μεγάλη χρονική περίοδο, για 5 χρόνια ουσιαστικά το ρυθμίσει 100 πρωτογενή πλεόνασμα, για ποια ουσιαστική έξοδο από τα μνημόνια μπορούμε να μιλάμε? Ουσιαστικά μιλάμε για ένα αδιανό πουκάμισο. Ακόμα δηλαδή και αν τυπικά η χώρα βγει από τα μνημόνια, δεν θα έχει βγει ουσιαστικά από τα μνημόνια, θα έχει μπει σε ένα άτυπο τέταρτο μνημόνιο, γιατί όπως σας είπα υπάρχουν νέα μέτρα τα οποία έρχονται να μειώσουν ακόμα περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών μετά το 2018. Και το τελευταίο, γι' αυτό και εμείς, γιατί δεν, το θέμα δεν είναι ως αξιωματική αντιπολίτευση μόνο να στήσει μια υπεύθυνη αντιπολίτευση, είναι να καταθέσει και ρεαλιστικές προτάσεις. Εμείς έχουμε καταθέσει και διαρκώς εξειδικεύουμε το οικονομικό μας πρόγραμμα, το οποίο εδράζεται στη μείωση των φορολογικών συντελεστών, με ισοδύναμο προς σκέλος των δαπανών, στην εμπροσοδαρή υλοποίηση διαθεωτικών αλλαγών, υλοποίηση όμως διαθεωτικών αλλαγών, μεταξύ των οποίων είναι και οι αποκρατικοποιήσεις, στην ενίσχυση της ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος, κομβικό πρόβλημα το οποίο είναι και το αντιμετωπίζει και η Κύπρος, το θίξατε στην αρχή, η διαχείριση των κόκκινων δανείων. Ναι, μην... Αν στηριχθούμε πάνω σε αυτούς τους άξονες, τότε η Ελλάδα μπορεί να βγει από την κρίση και να αποκτήσει βιώσιμους αριθμούς οικονομικής μεγέθυνσης. Ξέρετε, πέρα από τους αριθμούς, οι πολίτες ενδιαφέρονται για αυτό που ζουν καθημερινά. Δηλαδή, γνωρίζω πολύ καλά ότι έχουν φτάσει στα όρια τους σε σχέση με τη φορολόγηση. Δεν μπορούν να φορολογηθούν άλλο. Δεύτερον, έχουν φτάσει στα όρια τους και σε σχέση με τις περικοπές. Γιατί αυτό αφορά το θέμα των δαπανών. Μπορεί κάποιος στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα να υποσχεθεί μείωση φορολογικών συντελεστών, μείωση της φορολογίας και περαιτέρω μη περικοπή μισθών και συντάξεων? Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσω σε μία πρόταση ότι έχετε απολύτως δίκιο στις διαπιστώσεις σας. Η φορολογική και η φοροδοτική ικανότητα των πολιτών έχει εξαντληθεί. Ένα στοιχείο θα σας πω. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των ιδιωτών προς τις εφορίες και τα ασφαλιστικά ταμεία ανέρχονται στα 130 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένες κατά 50% από το τέλος του 2014. Δεν μπορεί το κράτος να εισπράξει αυτό. Είναι ένα νέο χρέος, διότι οι πολίτες δεν μπορούν να πληρώσουν. Δεύτερον, συνομιλείτε με κάποιον που το 2014 ως μέλος της τότε κυβέρνησης προχώρησε εξαιτίας της δημοσιονομικής σταθερότητας σε λελογισμένη μείωση φορολογικών συντελεστών. Άρα ναι, απαντάω ευθέως στο ερώτημά σας, υπάρχει περιθώριο για μείωση φορολογικών συντελεστών. Από την άλλη όμως πλευρά, δεν υπάρχει και η δυνατότητα για να τάξεις στην Ελλάδα ξαφνικά ότι θα μειωθούν όλοι οι φορολογικοί συντελεστές ή ότι θα δοθούν πίσω συντάξεις, θα αυξηθούν συντάξεις ή θα δοθούν μερίσματα. Αυτό που χρειάζεται είναι μια λελογισμένη δημοσιονομική πειθαρχία, λελογισμένα πρωτογενή πλεονάσματα, έτσι ώστε η χώρα σταθερά, σταδιακά, να βγει από την κρίση και να αρχίσει να μειώνει φορολογικούς συντελεστές. Εμείς λέμε συνεπώς ότι από τον πρώτο χρόνο θα ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία, θα δουν οι πολίτες μια ελάφρυνση από το σκέλος των δαπανών, από το σκέλος των φόρων, με ισοδύναμο από το σκέλος των δαπανών, και όσο η οικονομία σταθεροποιείται λόγω του γεγονότος ότι η χώρα θα επιτυγχάνει διαθεωτικές αλλαγές, θα ενισχύει τη ρευστότητα στην οικονομία, θα σταθεροποιείται η χώρα όπως είπατε, τόσο θα προχωράμε σε όλο και περισσότερα βήματα σε μια κατεύθυνση. Η βούληση της σημερινής αξιωματικής εντύπωσης ως μελλοντική κυβέρνηση, ως η επόμενη κυβέρνηση, είναι η σταθερή, στοχευμένη, λελογισμένη μείωση φορολογικών συντελεστών. Από εκεί θα αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Άρα, όπως βλέπετε, δεν σας τάζω και αύξηση δαπανών, αλλά ισχυρίζομαι ότι στο τέλος του κάθε μήνα η καθημερινότητα του πολίτη, πιάνω λέξεις από τα ερωτήματα τα οποία μου έχετε θέσει, θα βελτιώνεται, γιατί το διαθέσιμο εισόδημά του θα αυξάνει από το σκέλος των φόρων, με τη μείωση των φόρων. Και παράλληλα, μέσα από τις διαθεωτικές αλλαγές και την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, θα δημιουργούνται νέες θέσεις απασχόλησης, άρα θα δημιουργούνται βιώσιμες θέσεις απασχόλησης, όχι εκ περιτροπής ή μερικής απασχόλησης, δηλαδή ευέλικτες μορφές εργασίας. Ναι, αυτές των 300 και των 300 ευρώ. Οι οποίες θα αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα της οικογένειας. Άρα το συνολικό ποσό του κάθε νοικοκυριού θα βελτιώνεται από τη μείωση των φόρων και από τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Κύριε Σταϊκούρα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.